Βασίλης Αλεξανδρής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Είχαμε θεσμική υποχρέωση ως δικηγορικό σώμα να επισκεφθούμε τον Πρωθυπουργό και να εξηγήσουμε με πίνακες και με παραδείγματα συγκεκριμένα ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο διαμόρφωσης ασφαλιστικού συστήματος είναι πλήρως αναξιόπιστο και συνεπώς δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί στα αδύνατα. Όταν λοιπόν και νέοι δικηγόροι, αλλά όχι μόνο νέοι δικηγόροι, υποχρεούνται να καταβάλουν και φορολογία και εισφοροδοτικές υποχρεώσεις που καλύπτουν το 67, το 82 έως και το 90% του εισοδήματός τους, ένα τέτοιο σύστημα είναι αδύνατο να επιβιώσει και οδηγείται σε πλήρως αδιέξοδο. Επειδή οι πίνακες ήταν παραστατικοί, ήταν ουσιαστικοί και ήταν αριθμοί, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να τους κατανοήσει και να οδηγηθεί στη ριζική αναθεώρηση των αρχών του συγκεκριμένου προσχεδίου ασφαλιστικού συστήματος. Είχε πρόταση τον Πρωθυπουργό για ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του όλες τις παρατηρήσεις που υποβάλαμε. Που δεν ήταν παρατηρήσεις θεωρητικού χαρακτήρα, ήταν παρατηρήσεις που αφορούν υπολογισμούς, αριθμούς και δυνατότητα επιβίωσης του συστήματος. Ήταν απολύτως κατανοητό, δεν υπήρχε τίποτα σύνθετο και αναμένουμε την απάντηση. Κύριε Αλεξανδρή, χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προστατεύσουμε τους νέους επιστημόνες και όχι τους μεγαλοδικηγόρους με τις γραβάτες που κατεβαίνουν στους δρόμους. Τι λέτε πάνω σε αυτό? Θεωρώ ότι μια τέτοια παρέμβαση έχει αισθητικό χαρακτήρα. Το κίνημα της γραβάτας δεν είναι κίνημα αγχώνης, είναι κίνημα ζωής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι τι φορούν οι δικηγόροι, που η γραβάτα είναι το επαγγελματικό του ένδυμα, αλλά αν το αίτημά του είναι ουσιαστικά, νομικά και οικονομικά ορθό. Σε αυτό πρέπει να υπάρξει ουσιαστική απάντηση και τα υπόλοιπα νομίζω ότι συνιστούν λογοπαίου μια συγνωστά στο πλαίσιο μιας δημόσιας εμφάνισης του Πρωθυπουργού της χώρας. Εμείς σεβόμαστε ό,τι είναι ουσιαστικό και ό,τι είναι αναλογικό και ό,τι είναι προοδευτικό και ό,τι μπορεί να προσαρμόζεται. Εδώ έχουμε υπό το σημερινό καθεστώς δικηγόρο που εισπράττει 10.000 ευρώ καθαρό εισόδημα και επιβαρύνεται με φόρο και ασφαλιστική εισφορά 9.300. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Ούτε οι αριθμοί βγαίνουν, ούτε οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν. Αναμένουμε λοιπόν, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή, να παραμείνει το ίδιο καθεστώς αντίστασης των δικηγόρων. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο υποχώρησης και γραμμής πλεύσης. Σας έδωσε κάποια καταληκτική ημερομηνία ο Πρωθυπουργός? Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει χρόνος για να εξακολουθήσει μία διαβούλευση, να ακούσει πληρέστερα τις απόψεις μας και να αναπροσαρμόσει τη θέση του και την πρόταση που θα κάνει στο Κοινοβούλιο. Την απεργία θα συνεχίσετε την αποχή? Όπως ξέρετε, είμαστε σε αποχή. Τις αποφάσεις αυτές τις λαμβάνουν τα συλλογικά όργανα. Αναμένουμε. Θα κατέβετε για να συνεχίσει η αποχή? Οι προτάσεις δημιουργούνται μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Αναμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μου όταν τους μεταφέρω την πληροφορία και την εικόνα που έχω μετά από τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Εσείς τι κλίμα θα μεταφέρετε σήμερα στους συναδέλφους σας? Το πραγματικό κλίμα, αυτό το οποίο διεπίστωσα. Μάλιστα. Δύο πράγματα. Ο κύριος Στασινός που είπε, λέει, γι' αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί καλύτερα. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Αυτό λέω. Το πήρε για το χρέο. Ναι.